Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία παραδοσιακή κερκυραϊκή συνταγή, το ψάρι μπιάνκο. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε το πιο νόστιμο, εύκολο ψαράκι με κρασάκι και λεμόνι, που πραγματικά είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός μεζές και όχι μόνο. Είναι ένα ψάρι που μπορείτε να φτιάξετε όλο το χρόνο και να το απολαύσετε στην καλύτερη του εκδοχή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, για να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή, χρειαζόμαστε μία κατσαρολίτσα flat sauté, όπως τη λέμε. Ουσιαστικά θέλουμε να έχει καπάκι από πάνω να κλείνει, γιατί θέλουμε να μαγειρέψουμε το ψάρι μας και θέλουμε να είναι έτσι περίπου, να είναι μεγάλη κατσαρόλα, για να μπορέσουμε να σερβίρουμε το ψάρι κατευθείαν μαζί με την κατσαρόλα. Τώρα, τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα και είναι ό,τι πιο απλό μπορείτε να μαγειρέψετε σε ψάρι ever. Γι' αυτό την αγαπώ αυτή τη συνταγή. Χρειαζόμαστε δύο κρεμμυδάκια, όπου θα κόψουμε στη μέση και μετά θα κόψουμε ζουγιέν. Εδώ. Το κρεμμύδι μας είναι έτοιμο. Έχω και τρεις σκελίδες σκόρδο. Τέλειο. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις τελείωσε. Όσο παραξενιά σας φαίνεται. Λοιπόν, πάμε στην κατσαρολίτσα μας. Θα ρίξετε περίπου τρεις κουταλιές της σούπας λάδι. Ελαιόλαδο. Ωραίο παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο. Και το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο πάνε μέσα. Εδώ είναι φανταστική συνταγή. Ξέρω ότι περισσότερο θα την εκτιμήσουν στην αρχή οι μαμάδες και οι νοικοκυρές παρά οι νέοι, αλλά οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν να μαγειρεύουν πιο υγιεινά και πιο θρεπτικά. Και αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ θρεπτική και υγιεινή και πάρα πολύ εύκολη στο να τη φτιάξετε. Και επειδή μονίμως το ψάρι δεν το παίρνετε, είτε θα το κάνετε σχάρα, είτε θα το τηγανίσετε, είτε θα κάνετε τις κλασικές εκδοχές, σήμερα όντως θα σας δείξω έναν τρόπο που μπορείτε να μαγειρέψετε το ψάρι στο σπίτι. Τώρα, όσο ρασοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τις πατατούλες μας. Έχω τρεις ωραίες πατάτες εδώ και θα κόψω σε μικρά κομμάτια. Πολύ απλά. Είναι ένα ολοκληρωμένο φαγητό γιατί τα έχει όλα. Τα έχουμε και την πρωτεΐνη και τον υδατάνθρακα. Και ουσιαστικά θα σας δείξω πώς με τρεις πατατούλες και δύο ψαράκια θα φτιάξετε φαγητό για τέσσερα άτομα ολοκληρωμένο. Λοιπόν, και η τρίτη μου πατατούλα. Την κόβω σε κομμάτια εδώ. Τέλεια. Τώρα, αλάτι πιπέρι. Εδώ. Και άμα θέλετε να βάλετε θυμαράκι, μπορείτε. Λίγο δεντρολίβανο μπορείτε. Αλλά ως εκεί. Τα μυρωδικά που βάζουμε παραδοσιακά σε αυτή τη συνταγή είναι κόριανδρος και λίγο γλυκάνισο. Λοιπόν, με το που πάρει ωραίο χρώμα το κρεμμύδι, εδώ, ρίχνουμε μέσα και τις πατάτες. Πόσο ωραίες συνταγές αυτές. Πραγματικά, στα νησιά παίρνεις τα πιο light γεύματα, γιατί σαν βάση έχουν το ψάρι και όλες αυτές οι συνταγές πρέπει να γίνουν γνωστές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη στερεά Ελλάδα και γενικά στην Ήπειρο και σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της Ελλάδος, παίρνεις έτσι τις πιο βαριές συνταγές, αυτές τις συνταγές που έχουν περισσότερο μαγείρεμα. Δηλαδή, η Ελλάδα συνδυάζει δύο διαφορετικά μαγειρέματα. Στο κέντρο της Ελλάδος έχουμε το πιο βαρύ μαγείρεμα και όσο ανοίγουμε, τόσο περισσότερο γίνεται πιο light το φαγητό μας. Θέλουμε και τα δύο. Δεν μας αρέσει να τρώμε μόνο light, γιατί πρέπει να γεμίσουμε το στομάχι μας και να πάρουμε θερμίδες. Αλλά αυτή η συνταγή είναι φανταστική. Δηλαδή σου δίνει τα πάντα, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω λίγο ακόμα αλάτι και πιπέρι πάνω στις πατάτες. Κοιτάξτε, όσο παράξενο και σας φαίνεται, έβαλα λίγο αλάτι και πιπέρι κάτω στα κρεμμύδια και θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι πάνω στις πατάτες, γιατί θέλω να περάσει το αλατάκι μέσα στις πατάτες. Και ήρθε η ώρα να ρίξω τα αρωματικά μου. Ένα στερεόδι γλυκάνισο εδώ μέσα, φτάνει, είναι αρκετό. Τα κρεμμύδια ουσιαστικά θα γίνουν κάτι σαν φινόκιο μέσα. Λίγο κόριανδρο εδώ και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε τις πατάτες. Σβήνουμε με λίγο λευκό ξηροκρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να εξατμιστεί και τελείως. Λίγο εδώ. Τέλειο. Μα κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Και μόνο σαν λογική, σαν φιλοσοφία, σαν ιδέα, σαν τρόπος μαγειρέματος είναι φανταστικό. Θα προσθέσω το νεράκι εδώ. Θα χαμηλώσω τη φωτιά μου στο μέτριο. Θα καπακώσω. Κατά τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νεράκι μου μέσα, θα μετρήσω 20 με 25 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσουν οι πατάτες. Μόλις μαλακώσουν οι πατάτες, θα προσθέσουμε και τα ψάρια. Και οι πατατούλες μου είναι έτοιμες. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα στο ψάρι. Λοιπόν, έχω 4 ωραία φιλέτα από λαβράκι. Βέβαια, εσείς άμα δεν έχετε φιλέτα από λαβράκι, έχετε οποιοδήποτε άλλο ψάρι, κανένα πρόβλημα, μπορείτε να προσθέσετε. Απλά όταν έχετε φιλέτα, να ξέρετε ότι μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνος ψησίματος. Δηλαδή, αυτά τα φιλέτα, μέσα στον ατμό που θα βάλουμε να ψήσουμε, δεν θέλουν παραπάνω από 4 με 5 λεπτάκια. Σε περίπτωση που βάλουμε ολόκληρο ψάρι μέσα, γιατί μπορούμε να βάλουμε και ολόκληρο, ο χρόνος αυξάνεται και φτάνει μέχρι 15 λεπτάκια. Οπότε, 4 λεπτά θέλουν τα φιλέτα. Ένα σουλωμού φιλέτο μεγάλο χρειάζεται γύρω στα 6 με 8 λεπτά και ένα ολόκληρο ψαράκι χρειάζεται περίπου 15 λεπτά. Εγώ θα πάω με αυτή την εκδοχή. Πια τα βρίσκεις καθαρισμένα τα φιλέτα κατευθείαν από τον ψαρά σου. Οπότε, γιατί όχι, δεν θέλουμε κόκαλα. Θέλουμε να τρώμε ολοκληρωμένο το φαγητό μας χωρίς κανένα
τα κόκαλα. Γιατί το μόνο που μπορεί να σε πειράξει το ψάρι είναι ουσιαστικά τα κόκαλα. Κάποιοι που δεν τρώνε. Οπότε, άμα το πάρει 100% φιλέτο. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, τα χάραξα λίγο για να τα κάνω έτσι λίγο πιο σεξι. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Και αλάτι. Και επίσης θα γυρίσω την άλλη πλευρά και θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Θέλω ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι στο ψάρι. Αλάτι. Αλατίζουμε και γενικά βάζουμε λάδια, μπαχάρια και οτιδήποτε άλλο στα ψάρια μας. Τελευταία στιγμή πριν τα μαγειρέψουμε για να μην βγάλουν το δικό τους το ζουμάκι. Θέλουμε να κρατήσουν τα ζουμιά τους. Οπότε, άμα βάλεις αλάτι, κατευθείαν αρχίζουμε να τα φυδατώνουμε. Όταν ρίξουμε αλάτι, να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα τα μαγειρέψουμε κιόλας. Τώρα, έρχομαι εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Βράζει το φαγητό μου. Βλέπετε, έχει ατμό. Οπότε ουσιαστικά ο ατμός θα μαγειρέψει και το ψάρι. Βάζω ένα. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλεια που είναι. Τα βλέπετε. Κλείνω το καπάκι και ξαναλέω. Τα φιλέτα αυτά που είναι περίπου 500 ψάρια θέλουν περίπου 4 με 5 λεπτά. Σε περίπτωση που βάλουμε φιλέτο σολομού πιο μεγάλο θέλει 6 με 8 λεπτά ή και λίγο παραπάνω. Και σε περίπτωση που βάλουμε ολόκληρο ψαράκι, ολόκληρο το λαμπράκι θέλει περίπου 15 λεπτάκια. Οπότε υπομονή, θα ψηθεί στον ατμό, θα βγάλουμε και τη σερβίρουμε με λεμόνι και μαϊντανό. That's it. Μετά από 4 λεπτά ακριβώς, για να σας αποδείξω ότι όντως λέω αλήθεια, δεν λέω ψέματα, είναι φανταστικό το γεγονός ότι είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι το ψάρι θα είναι έτοιμο στα 4 λεπτά. Σωστά? Σωστά. Κι όμως, αν ακούσετε τον Άκη, σε 4 ακριβώς λεπτά το ψάρι σας θα είναι έτοιμο. Για τον λόγο του αληθές, κοιτάξτε εδώ, έχουμε κάνει το απόλυτο ψήσιμο, το βλέπετε. Είναι ψημένο. Τέλειο. Άμα το ψήσουμε παραπάνω, θα αρχίζει να σκληραίνει το ψάρι μας. Αλλά γενικά, όλοι προσπαθούν να ψήσουν τέλεια το ψάρι και δεν ξέρουν πώς. Ο καλύτερος τρόπος είναι το τετράλεπτο, όπως το λέω. Αρκεί να είναι φιλέτο. Και ήρθε η ώρα του σερβιρίσματος. Κοιτάξτε εδώ. Πατατούλες. Και ένα ωραίο φιλέτο από ψάρι. Κοίτα εδώ. Άντε, γεια. Το απόλυτο ψημένο πιάτο. Και θέλω να πάρω λίγο από αυτό το υπέροχο ζουμάκι. Να ρίξω. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, είναι η απόλυτη simplicity, απλότητα σε ένα πιάτο και η απόλυτη γεύση. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Είμαι σίγουρος πως αυτοί που ξέρουν να μαγειρεύουν θα τρέξουν κατευθείαν να φτιάξουν αυτό το πιάτο. Θα βάλω λίγο ξύσμα από λεμόνι. Εδώ. Λίγο χυμό. Λίγο. Θέλω να σπάσω το ψάρι μου με λίγο λεμονάκι, γιατί ξέρετε ότι το λεμόνι με όλα τα θαλασσινά πραγματικά απογειώνει τη γεύση των θαλασσινών. Τώρα, αλάτι πιπέρι δεν θα ρίξω, τα έχω ρίξει όλα. Το μόνο που θέλω είναι για χρώμα λίγο μαϊντανό. Ήθιστε να βάζουμε λίγο μαϊντανό στο τέλος. Και αυτό ήταν όλο. Δεν το παρακάνω, θα το κάνω πάρα πολύ παραδοσιακό, έτσι όπως ακριβώς το δούμε σε μια ταβέρνα. Παναγία μου. Το απόλυτο πιάτο. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Δεν θα χαλάσω το πιάτο. Θέλω να σας δείξω εδώ αυτό το ψαράκι που χάλασα. Πόσο τέλεια ψημένο είναι. Κοιτάξτε. Το βλέπετε. Δεν έχετε φάει πιο τέλεια ψημένο ψάρι ποτέ στη ζωή σας. Λιώνει στο στόμα. Παναγία μου, και έχει πάρει τα αρώματα μέσα από τον αστεροδιγλή κάνεις από τον κόλιανδρο. Πραγματικά λένε πως το ψάρι αυτό είναι σαν φρούτο. Έχει 0 θερμίδες και όλη η θάλασσα βρίσκεται μέσα σε αυτό το πιάτο. Θα πάρω και λίγο πατατούλα. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Πραγματικά, άμα δεν έχετε στο μενού σας αυτό το πιάτο σε μια ταβέρνα, πρέπει να το βάλετε. Άμα δεν έχετε φτιάξει στο σπίτι σας αυτό το πιάτο, πρέπει να το φτιάξετε. Άμα δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μας, πρέπει να κάνετε. Και άμα δεν έχετε κάνει comments κάτω από το βίντεο, επίσης πάλι πρέπει να κάνετε. Φιλάκια πάρα πολλά. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε αυτό το υπέροχο πιάτο με μια παγωμένη κοκακόλα. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Εγώ θα συνεχίσω κανονικά εδώ πέρα, γιατί αυτό δεν υπάρχει. Αναγία. Να χαλάσω το πιάτο, τα πήρατε τα πλάνα σας. Δεν τα πήρατε. Αχ. Θα φάω από εδώ, δεν με πειράζει.